Αυστηροποιημένε ποινέ θα περιμένουν από εδώ και πέρα μαθητέ που θα περνούν το κατόφλι τη τάξη μαζί με το κινητό του τηλέφωνο. Το Υπουργείο Παιδεία φύγει το κλειό με στόχο την τήρηση τη απαγόρευση των κινητών τηλεφώνων στα σχολεία. Όπω προβλέπει η εγκύκλειο, η ποινή για τα παιδιά που φέρνουν το κινητό στην τάξη είναι ωριαία ή ημερήσια αποβολή. Υπάρχει μια αυστηροποίηση υπό την έννοια ότι επανέρχονται τιμωρητικέ διατάξει οι οποίε έχουν παραδείγματο χάρη το χαρακτηριστικό. ...των αποβολών ή της εβδομαδιαίας αποβολής από το σχολείο... Ε, ...θεωρούμε ότι η ενεργοποίηση πάλι τέτοιων διατάξεων δεν θα προσφέρει κάτι. Οι αλλαγές που δρομολογούνται έρχονται μετά τα απανοτά περιστατικά μπούλινγκ με πρωταγωνιστές παιδιά. Σε αυτό το πλαίσιο, όσοι μαθητές επιστρατεύσουν κινητά τηλέφωνα σε περιστατικά μπούλινγκ... ...για να διαπομπεύουν συμμαθητέ του στο διαδίκτυο, θα κινδυνεύουν με αλλαγή σχολικού περιβάλλοντο και πλέον μιλάμε και για εκφοβισμό μέσω, μέσω κοινωνική δικτύωση, μέσω ίντερνετ, μέσω υλικού που διανέμεται. Γι' αυτό βλέπουμε πολλέ φορέ ότι σε περιστατικά βία ένα, μεγάλο, ένα κύριο χαρακτηριστικό είναι η βιντεοσκόπηση αυτών των περιστατικών. Έτσι, το οποίο αργότερα διανέμετα ας πούμε, μεταξύ των μαθητών, μεταξύ των παιδιών. Ως μέτρα που κινούνται σε λάθος κατεύθυνση χαρακτήρισαν εκπαιδευτικοί σύλλογοι τις παρεμβάσεις του Υπουργείου λέγοντας πως θα έπρεπε να στρέψουν το βλέμμα στην στελέχωση σχολικών μονάδων με ψυχολόγους αλλά και στην ενημέρωση ευαισθητοποίηση γονέων και παιδιών. Αυτό που έχει ουσία νομίζω ότι πρέπει να σταθεί το Υπουργείο Παιδείας είναι κυρίως πρώτον, στο, στην πρόσληψη μόνιμου επιστημονικού προσωπικού στα σχολεία ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, διότι αυτό το επιστημονικό προσωπικό σήμερα στα σχολεία είναι αποσπασματικό, δηλαδή προσλαμβάνονται με συμβάσει. Η διαρκή ενημέρωση και επιμόρφωση θα πρέπει να είναι εστιασμένο και στο εκπαιδευτικό προσωπικό και στου μαθητέ και στους γονείς. Εμείς σαν ένωση είμαστε αντίθετοι. Εμείς πιστεύουμε, έχουμε μια τελείως διαφορετική φιλοσοφία, εμείς πιστεύουμε στην πρόληψη. Ένα σχολείο το οποίο θα βοηθούσε τις αισθητικές τέχνες, το θέατρο, τη ζωγραφική, τη, την ποιήση, θα προωθούσε ε, αυτό το, αυτή τη μορφή στο το εκπαιδευτικό περιβάλλον, θα προωθούσε τον αθλητισμό, θα προωθούσε την ένταξη, θα προωθούσε την αλληλεγγύη, θα μπορούσε να βοηθήσει τα παιδιά ώστε να μην είναι ε, την ένταση και το, το πάθος που βγάζουν. Να, να το διοχετεύσουν κάπου αλλού. Προβληματισμό για τη σχολική βία όχι μόνο σε γυμνάσια και λύκεια, αλλά και σε δημοτικά. Μια και σε σχετική πλατφόρμα καταγγελιών, εκτιμάται πω έχουν υποβληθεί μέσα σε περίπου τρει εβδομάδε 8 με 10 καταγγελίε σε επίπεδο πρωτοβάθμια Ηρακλείου. Ωστόσο, όπω εξηγούν εκπαιδευτικοί, μένει αυτέ να αξιολογηθούν και να διερευνηθούν για να διαπιστωθεί αν είναι ευσταθεί. Πρέπει να αξιολογηθούν, να, φιλ, να γίνει ένα φιλτράρισμα και ένα έλεγχο αυτών των καταγγελιών, προκειμένου αυτό να καταγραφεί ω αξιόλογο και να μπει σε μια διαδικασία ε, να το ψάξει δηλαδή ο διευθυντή σχολείου με τον εκπαιδευτικό τη τάξη και ούτω καθεξής. Άρα θέλω να πω ότι μπορεί να καταγράφονται κάποια περιστατικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα αυτά τα περιστατικά είναι πραγματικά γεγονότα ή γεγονότα που χρήζουν έρευνα.